συνήθισεν αυτό όχλος πολλής, και ειδού ανήρ από του όχλου ανεβόησε λέγον, διδάσκαλε δέωμέ σου, επίπλησον επί των ιών μου ότι μονογενείς εστίμη, και ειδού πνεύμα λαμβάνει αυτόν, και εξέφνης κράζει, και σπαράσει αυτόν μετά αφρού, και μόγης αποχωρεί απ' αυτού, συντρίβων αυτόν, και δεήθην των μαθητών σου είναι εκβάλλος είναι αυτό, και ούκοι δυνήθησαν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ο γενεάπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομε προς ημάς και ανέξομε ημών, προσάγει τον Υιόν σου, ο δε, έτι δε προσερχομένου αυτού, έριξεν αυτόν το δαιμόνιον και συνεσπάραξεν. Επετίμησε δε ο Ιησούς το πνεύματι το ακαθάρτο και η άστατο τον παιδά και απέδωκεν αυτόν το πατρί αυτού. Εξεπλήσαντο δε πάντες επί τη μεγαλειότητη του Θεού. Όλος ο πόλεμος, λέγει ο Άγιος Νίλος Ασκητής, το λόγο του περί προσευχής στη Φιλοκαλία, όλος ο πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και τους ακαθάρτους δαίμονες δεν γίνεται για τίποτε άλλο παρά για την πνευματική προσευχή. Ο λιγόπιστος ή ίσως και άπιστος πατέρας, μάλλον ο λιγόπιστος, πιο σωστά έτσι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν μπορούσε να έρθει σε αίσθηση Θεού όσο δεν απέβαλε αυτό το πάθος, αυτή την ασθένεια που λέγεται ολιγοπιστία. Και ο Κύριος ονειδίζει την απιστία και όχι μόνο του Πατρός αυτού, αλλά και όλων και των Αποστόλων των άλλων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν αυτό το παιδί. Γιατί ο άνθρωπος όσο είναι καλυμμένος και κυριαρχημένος και εισρηλατούμενος από τα πάθη του, δεν μπορεί να αναπέμψει δέηση σωστή στο Θεό και να επιτύχει αυτά που ζητά, τα κατά Θεόν αιτήματά του, γιατί ακριβώς δεν τα ζητά με σωστό τρόπο, γιατί δεν έχει αίσθηση Θεού, δεν έχει καθαρίσει την καρδιά του και η προσευχή του δεν είναι όπως θέλει ο Θεός. Δεν είναι προσευχή πνευματική, δηλαδή προσευχή εμπνεώμενη από το Άγιο Πνεύμα και εκφερόμενη δια του Αγίου Πνεύματος. Οι δαίμονες αυτό προσπαθούν να μας καταφέρουν να μην κάνουμε σωστή προσευχή. Τίποτε άλλο πιο πολύ δεν τους νοιάζει παρά αυτό, το να καταφέρουν να μην προσευχόμαστε και αν προσευχηθούμε, να μην προσευχηθούμε σωστά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, όλος ο πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και στους ακαθάρτους δαίμονες δεν γίνεται για τίποτε άλλο παρά για την πνευματική προσευχή. Γιατί γνωρίζουν ότι αν ο άνθρωπος κάνει τέτοια προσευχή, τότε ευαρεστεί στο Θεό και επιτυχάνει τα κατά Θεόν αιτήματά του. Γιατί, λέει ο Άγιος Νίλος, πολύ εχθρική και ενοχλητική γίνεται σε αυτούς η προσευχή, ενώ σε εμάς είναι πρόξενος σωτηρίας, τερπνή και ευχάριστη. Λέγει και στο πρωτότυπο, «Πας ο συγκροτούμενος πόλεμος μεταξύ ημώντε και των ακαθάρτων δαιμόνων, ου περί εταίρου γίνεται ή παρά περί πνευματικής προσευχής. Λίαν γαρ πολέμιος αυτής εστί και επαχθεστάτη». Είναι αντίπαλος, πάρα πολύ μεγάλη και εξαιρετικά δυσάρεστη, επαχθεστάτη, η πνευματική προσευχή για τους δαίμονες. «Ημίν δε σωτήριος και προσυναιστάτη,
ενώ για μας είναι σωτήριος και εξαιρετικά ευάρεστη και αγαπητή. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει, τι θέλουν οι δαίμονες να κάνουν, να ενεργήσει σε μας, γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, οργή, νησικακία και τα λοιπά πάθη, για να παχύνει από αυτά ο νους και να μην μπορέσει να προσευχηθεί όπως πρέπει. Γιατί όταν υπερισχύουν τα άλογα πάθη, δεν τον αφήνουν να κινηθεί λογικά. Ο διάβολος δεν θέλει τον άνθρωπο να αξιοποιεί τη λογική του και να ανεβαίνει δια του νοός εις τον Θεό. Γι' αυτό και χονδραίνει το νου μας, τον παχύνει, όπως λέει ο Άγιος, με τα πάθη, ερεθίζοντάς τα. Τι βούλεται της δαίμωσιν ενεργήνεν ημίν, γαστριμαργίαν, πορνίαν, φιλαργυρίαν, οργήντε και μισικακίαν και τα λοιπά πάθη. Αυτά επιθυμούν οι δαίμονες να ενεργούν μέσα μας. Τα πάθη της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της οργής, της μισικακίας και τα υπόλοιπα. Γιατί είναι να παχυνθείς εξ αυτών ο νους, μη δυνηθεί ως δι, προσεύξεστε, για να μην μπορέσει δηλαδή ο νους να προσευχηθεί όπως πρέπει, επειδή επαχύνθη, έχασε τη λεπτότητά του εξαιτίας αυτών των παθών. Με τα πάθη ο νους γίνεται χοντρός, γίνεται υγιεινός, χωματένιος, ηλιστικός, σαρκικός, και έτσι δεν μπορεί να ανέβει στον Θεό. Τα γάρ του αλόγου μέρους πάθη άρξαντα, ουκεά αυτόν λογικός κινείστε. Διότι, εάν κυριαρχήσουν τα πάθη τα άλογα, τα παράλογα και όλα τα πάθη, οι κακές συνήθειες δηλαδή, οι αμαρτωλές συνήθειες δεν έχουν λογική, γιατί καταστρέφουν τον άνθρωπο, αντί να τον προάγουν και να τον καθιστούν αληθινά χαρούμενο και μακάριο. Είναι αντίθετα με τη λογική τα πάθη και η αμαρτία. Αυτά τα άλογα πάθη, λοιπόν, όταν κυριαρχήσουν, δεν επιτρέπουν στο νου να κινηθεί λογικά, δηλαδή να δει το αληθινό το συμφέρον, να κινηθεί προς τον Θεό, που είναι το μόνο αγαθό, να δει τον Θεό Λόγο. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος, τις αρετές τις ασκούμε για να μάθουμε τους πνευματικούς λόγους των κτισμάτων και με αυτούς να γνωρίσουμε το δημιουργό τους Θεό Λόγο. Και ο Λόγος, με κεφαλαίο τώρα, ο Θεός Λόγος, συνηθίζει να φανερώνεται στην κατάσταση της προσευχής. Γι' αυτό ασκούμε τις αρετές, για να εμβαθύνουμε μέσα στη δημιουργία, μέσα στα δημιουργήματα, μέσα στα κτίσματα και να μαθαίνουμε τους πνευματικούς λόγους, τους λόγους των κτισμάτων, όπως μας λέγουν και οι Άγιοι Πατέρες και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες, τους λόγους δηλαδή για τους οποίους υπάρχουν τα κτίσματα και τους λόγους προς τους οποίους, μάλλον σύμφωνα με τους οποίους πορεύονται, ποιος είναι ο προορισμός τους, ποια είναι η αρχή τους, η αιτία τους και ποιος είναι και ο προορισμός τους. Και όλα αυτά δεν είναι παρά τελικά ο Θεός Λόγος, ο οποίος είναι η αιτία που υπάρχουν, αλλά και ο προορισμός όλων των κτισμάτων. Όλα φτιάχτηκαν για να υμνούν και να δοξολογούν τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να προσευχηθεί έχοντας το νου του λεπτό και απαθή, τότε μπορεί να εμβαθύνει μέσα εις τους λόγους των όντων και δι' αυτόν να ανεβαίνει στο Θεολόγο και να βλέπει τον Θεολόγο
και να του φανερώνεται ο Θεός Λόγος σε αυτή την κατάσταση της προσευχής, όπως μας λέγει ο Άγιος. Τας αρετάς μετερχόμεθα δια τους λόγους των γεγονότων και τούτους δια των ουσιώσαντα λόγων. Επιδιώκουμε τις αρετές, τις καλλιεργούμε για τους λόγους εκείνων που έχουν λάβει ύπαρξη και επιδιώκουμε αυτούς τους λόγους των όντων και γνωρίζουμε αυτούς τους λόγους των όντων για τον Λόγο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έδωσε την ύπαρξή τους. Ούτως δε εν τη καταστάση της προσευχής αναφαίνεστε ίουθεν. Αυτός μάλιστα ο Θεός Λόγος, ο οποίος ουσίωσε τα πάντα, έδωσε ουσία δηλαδή σε όλα και είναι η αιτία της υπάρξης όλων, αλλά και ο προορισμός τους, αυτός συνηθίζει να φανερώνεται μέσα στην κατάσταση της προσευχής. Δια της καθαρής πνευματικής προσευχής λοιπόν γνωρίζουμε τους λόγους των όντων και τον Θεό Λόγο. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει ποια είναι αυτή η κατάσταση της προσευχής στην οποία φανερώνεται ο Θεός Λόγος. Είναι, λέγει, μία απαθής συνήθεια η οποία με ένα άκρο θείο έρωτα αρπάζει σε μεγάλο πνευματικό ύψος το νου που επιζητεί να αποκτήσει τη σοφία, την αληθινή, την όντως σοφία που είναι ο Θεός. Κατάσταση εστί προσευχής έξις απαθής. Είναι απαθής έξις, απαθής συνήθεια η κατάσταση προσευχής. Έρωτη ακροτάτο εις ύψος νοητών αρπάζουσα των φιλόσοφων νουν. Αυτή η κατάσταση της προσευχής κάνει το νου να αρπάζεται σε νοητό ύψος, εις ύψος νοητών αρπάζουσα τον φιλόσοφο νου. Αρπάζει το νου που αγαπά την ενυπόστατο σοφία με κεφαλαίο σίγμα που δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει όχι μόνο να είναι Κύριος του θυμού και της επιθυμίας, εκείνος που πραγματικά θέλει να προσευχηθεί, αλλά και να απομακρυνθεί από κάθε εμπαθή σκέψη. Όχι μόνο να μην κυριεύεται από το άλογο μέρος της ψυχής, που είναι το θυμικό και το επιθυμητικό, δηλαδή να θυμώνει και να δημιουργεί μέσα του επιθυμίες γήινες, αλλά και από κάθε σκέψη εμπαθή θα πρέπει να απομακρυνθεί ο άνθρωπος εάν θέλει να επιτύχει αληθινή προσευχή. Ου μόνο θυμού και επιθυμίας δι' άρχην τον αληθώς προσεύξεστε βουλόμενον, εκείνος που πραγματικά θέλει να προσεύχεται όπως θέλει και ο Θεός, πρέπει να κυβερνά όχι μόνο το θυμό και την επιθυμία, αλλά και εκτός νοήματος εμπαθούς γενέστε, αλλά και να αποχωρίζεται από κάθε εμπαθές νόημα. Να λοιπόν που πάλι επανέρχεται ο Άγιος και μας λέει ότι πρέπει να πολεμήσουμε τα πάθη μας για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή προσευχή. Και τα πάθη ξεκινούν από τα νοήματα, τα εμπαθή, από τις εμπαθείς σκέψεις, τις εμπαθείς λογισμούς και τις εμπαθείς φαντασίες. Εκείνος που αγαπάει τον Θεό συνομιλεί πάντοτε μαζί Του ως Υιός προς Πατέρα και αποστρέφεται κάθε εμπαθή σκέψη. Μας λέει πάλι στη συνέχεια συμπληρώνοντας, ο αγαπών των Θεών τούτο ως πατρί αεί συνομιλεί αποστρεφόμενος παν νόημα εμπαθές. Αν αγαπάμε τον Θεό θα θέλουμε να μιλούμε μαζί Του όπως μιλάει ο Υιός με τον Πατέρα Του, εγκαταλείποντας κάθε εμπαθές νόημα, κάθε προσκόλληση σε οτιδήποτε το γήινο, κάθε επιθυμία και κάθε θέλημα. Τότε μπορούμε αλήθινα να προσευχηθούμε, να έχουμε αυτή την πνευματική προσευχή, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και για την οποία κινούν τα πάθη. Ας αγωνιστούμε λοιπόν με όλη μας την καρδιά για να ευχαριστήσουμε στον Κύριο.
Όποιος διατελεί μονίμως την προσευχή, λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, φλέγεται από θερμή αγάπη προς τον Θεό και τη χάνει της χάρης του Αγίου Πνεύματος που καθαγιάζει την ψυχή. Όταν λοιπόν πολεμούμε τα πάθη μας, ερχόμαστε σε κατάσταση προσευχής και όσο προσευχόμαστε σωστά, τόσο και αγαπούμε περισσότερο τον Θεό και αγιαζόμαστε και ευχαριστούμε στον Κύριο. Η παρησία προς τον Θεό, μας διδάσκει και ο Βάσης Άκος Ήρος, αποκτιέται με την έντονη και συνεχή προσευχή. Ψυχή που δεν νίκησε τα πάθη, δεν έχει παρησία στην προσευχή. Αφήνοντας την προσευχή, είναι αδύνατον η ψυχή να μην γίνει έρημο των παθών. Όποιος προσεύχεται, ενώ συνάμα νήσι κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν θέλεις να δώσεις τον εαυτό σου στο έργο της προσευχής, μας διδάσκει πάλι ο Βάσιδακ, το έργο της προσευχής που καθαρίζει το νου, για να αποκτήσεις φωτεινή διάνοια, πάψε να βλέπεις αυτούς που έχουν κοσμικό φρόνημα και κόψε τις συναναστροφές μαζί τους. Να συναναστρέφεσαι μόνο τους ομοίους σου, στον τρόπο της ζωής, στην σκέψη και στην κρυφή αρετή. Και αφού εντελώς τις κοσμικές συνήθειες και επαφές κόψεις, ένωσε με την προσευχή σου την ελεημοσύνη και τότε θα δει η ψυχή σου το φως της αληθείας. Γιατί όσο η καρδιά μένει ατάραχη και γαλήνια από τα κοσμικά πράγματα, τόσο μπορεί ο νους να κατανοήσει και να θαυμάσει τα Θεία Μυστήρια. Αυτός που θέλει να τριγύσει χαρά και καρπό πνευματικό, πρέπει να δουλέψει στην προσευχή. Όπως η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, έτσι και η προσευχή είναι ανώτερη από κάθε άλλη πνευματική εργασία. Και όταν γίνεται σωστά, τότε καθαρίζει τον όλο άνθρωπο και τον κάνει να δει τον Θεό, τον Θεολόγο, όπως μας δίδαξε προηγουμένως ο Άγιος Ηλίας, ο Άγιος Νείλος, στο λόγο του περί προσευχής. Οι διπαθείς, λέγει ο Άγιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος, σαν υλικοί που είναι, όταν προσεύχονται, έχουν τους λογισμούς σαν βατράχους που τους απασχολούν. Οι μετριοπαθείς, που έχουν κάπως δηλαδή μετριάσει τα πάθη τους και τα έχουν κάπως ελέγξει, έχουν τις θεωρίες σαν αηδόνια που τους εφραίνουν πάρα πολύ, τις θείες θεωρίες, πετώντας από το ένα κλονάρι στον άλλο, δηλαδή από θεωρία σε θεωρία. Τέλος, στους απαθείς που δεν έχουν τα πάθη να ενεργούν μέσα τους, υπάρχει σιγή και πολλή ηρεμία λογισμών και νοημάτων όταν προσεύχονται και είναι πράγματι τότε ευφροσύνη η προσευχή. Όταν η ψυχή ησυχάσει από τα έξω και ενωθεί με την προσευχή, τότε η προσευχή την περικυκλώνει σαν φλόγα, λέγει πάλι ο Άγιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος. Την περικυκλώνει όπως η φωτιά το σίδερο και την πυρακτώνει ολόκληρη. Και η ψυχή βέβαια παραμένει ίδια, αλλά δεν δέχεται άγγιγμα, όπως και το πυρωμένο σίδερο δεν μπορεί να το αγγίσει κανείς. Σε εκείνους που ασκούν ορθά την πρακτική αρετή, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία, τις γονικλησίες, την υπακοή, η προσευχή, σαν εφέλη που τους επισκιάζει, άλλοτε εμποδίζει τους καυστικούς λογισμούς και άλλοτε τους ραντίζει με σταγόνες δακρύων και δείχνει σε αυτούς τις πνευματικές θεωρίες. Κανένας δεν μπορεί να προσευχηθεί καθαρά αν έχει εχμαλωτιστεί από πάθος προς τα ωραία
ή τις τιμές, δηλαδή έχει φιλιδονία ή φιλοδοξία, λέγει πάλι ο Άγιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος, γιατί οι σχέσεις με τα αισθητά, με αυτά που ερεθίζουν τις αισθήσεις και οι μάταιοι λογισμοί, καθώς έχουν οικειότητα με τα πάθη, αυτά γίνονται σαν σκοινιά πλεγμένα γύρω του και τραβούν παρόμοια με δεμένο σπουργίτη προς τα κάτω το νου που προσπαθεί να πετάξει στον καιρό της προσευχής. Τα πάθη γίνονται σαν σκοινιά που δένουν το νου και τον έρκουν προς τη γη, όπως ένα δεμένο σπουργίτη. Προσευχή προσεκτική, λέει και ο Αββάς Μάρκος, ασκητής, που δεν περισπάται εδώ και εκεί, είναι σημάδι φιλοθεΐας, εκείνο που την κρατεί και τη συνεχίζει. Αμέλεια της προσευχής αυτής και περιπλάνηση του νου είναι τεκμήριο φιλιδονίας. Είναι δηλαδή η προσευχή και ένας καθρέφτης για να δούμε αν είμαστε εμπαθείς και πόσο είμαστε ή όχι. Ας αγωνιστούμε λοιπόν εναντίον των παθών και ας μην υποκύπτουμε στα τερτύπια και τις μηχανουργίες και τις μεθοδίες των δαιμόνων, οι οποίοι τίποτε άλλο δεν προσπαθούν παρά να μας εμποδίσουν από την σωστή και καθαρή προσευχή. Αγωνιζόμενοι έτσι θα αξιωθούμε της κάθαρσης, του φωτισμού και της σωτηρίας μας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.